κάνοντας πάλι το. Μπορεί να φτιάξουν ένα κορομονό. Τι είπατε? Κορομονόμονόλογο, πώς στο διάλογο το λένε. Ναι. Τι είπατε? Κορομονόμονόλογο. Τι είπατε? Κορομονόμονόλογο. Τι είπατε? Κορομονόμονόλογο. Τι είπατε? Δεν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων αυτό το ομόλογο. Δεν μπορώ να το πω. Έπαθα κοκκινίτιδα να πούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ. Παιδάκι μου, μπορεί να πιάξει ένα κορομονόμονόλογο, πώς στο διάλογο το λένε, κορομονόμονόλογο. Δεν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων αυτό το ομόλογο. Δεν μπορώ να το πω, έπαθα κοκκινίτιδα να πούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ θα πάρουμε λεφτά, σαν κράτος. Ωραία. Πού θα πάνε τα λεφτά? Σε εμάς? Θα τα πάρουν 10 καριόλιδες κάτω στην Αθήνα, στην Εκάλη. Τρεις που κάνουν τα... Εδώ τους δώσανε, παιδάκι μου, σε δρόμο, πώς το λένε. Δώσανε επίδομα σε... Πώς το λένε αυτά που πληρώνουν, σε διόδια. Κάτω στην Πελοπόννησο, γιατί δεν κυκλοφορούσαν πλέον πολλά αυτοκίνητα. Αν είσαι στο Θεό σου, ρε πούστη. Δώσανε λεφτά για διόδια. Πρημοδοτήσανε διόδια. Άστα, τα κανάλια, άστα, εντάξει. Πρημοδοτήσανε διόδια, παιδί μου. Αντί να πάρουν 50 γιατρούς ακόμα. Το διανοείσαι του κόλου την πανδημία τώρα. Την πανδημία. Ναι. Δηλαδή, με τρομοκρατείς. Με κρατάς μέσα. Με βάζεις πρόστιμο 150 ευρώ. Ξανά με βάζεις άλλα 150 ευρώ. Ωραία. Έλα εδώ, ρε. Γιατί έδωσες τα λεφτά. Ναι. Στο... Πώς το λένε, δεν θυμάμαι και σε ποιον επιχειρηματία, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ποιος ήταν εμπλεκόμενος εκεί κάτω. Δεν θυμάμαι, κάτω στην Πελοπόννησο ένα μεγάλο δρόμο να πούμε και τα λεπτά, διόδια. Δεν μπορείς να πάρεις δηλαδή 10 επιδημιολόγους και άλλους 20 και να δεις και μια μελέτη σαν Ελλάδα. Βρείτε κι εσείς ένα φάρμακο σαν Ελλάδα. Γιατρούγκλαροι είστε. Δεν είστε γιατρούγκλαροι. Οι Έλληνες. Οι Έλληνες γιατροί είναι γιατρούγκλαροι. Το λέω εγώ, τους ξέρω, οι σαραντάριδες. Check it out now. The Funk Soul Brother, right about now.